Κύριε Νικολάου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Θα θέλαμε το δικό σας σχόλιο για αυτό το σημείωμα του Μίκη Θεοδωράκη προς τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Και όχι μόνο αυτό βέβαια, είπε ότι έχει... Για μένα το πιο σημαντικό σας είναι εκείνο το κομμάτι που λέει ότι τα μεγάλα κρατώ μετά από όλη αυτή τη διαδρομή. Ναι. Έτσι. Τώρα στο τέλος της ζωής μου, την ώρα των απολογισμών, σβήνουν από το μυαλό μου οι λεπτομέρειες και μένουν τα μεγάλα μεγέθη. Τα μεγάλα μεγέθη. Αυτό και εκεί απάνω έτσι αναφέρεται αυτή η ιδιότητα, την οποία θεωρεί προφανώς τιμή. Και γι' αυτό και την επιλέγει να είναι ως τελευταία, να πεθάνει ως κομμουνιστής, είπε. Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Νικολάου. Κύριε Αβούζη, κύριε Καραμαουνά, έτσι είναι. Γιατί όταν... Τι σημαίνει να είναι κάποιος κομμουνιστής? Σημαίνει να είναι στην πρώτη γραμμή για τις μεγάλες μάχες που δίνει ο λαός μας, στο σύνολό του, οι εργαζόμενοι, οι φτωχοί άνθρωποι, οι βιοπαλαιστές, για τα σύγχρονα κοινωνικά του δικαιώματα. Σημαίνει να αγωνίζεσαι συνεχώς για μια καλύτερη μέρα. Σημαίνει να αγωνίζεσαι έτσι ώστε να μπορεί ο λαός να γίνει πραγματικά νοικοκύρης στον τόπο του, να μπορεί να απολαμβάνει όλα εκείνα τα οποία υπάρχουν γύρω μας και τα οποία ο ίδιος δημιουργεί με την δική του εργασία, με το δικό του μόχθο, με το δικό του ιδρώτα. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι και ο Μίκης ο Θοδωράκης αυτά μέτρησε στο τέλος μιας πολύ πλούσιας ζωής, στην οποία πάντοτε ήταν παρόν, ήταν πάντοτε παρόν στους μεγάλους κοινωνικούς αγώνες, στις μεγάλες μάχες, από πολύ νεαρός, από 17 ετών, ήταν Ελασίτης, κομμουνιστή στη μάχη της Αθήνας, μετά στις εξορίες, στις εκτοπίσεις, στα βασανιστήρια, μέχρι και το τέλος. Αυτά νομίζω μέτρησε, έτσι ώστε να φτάσει σε αυτό το συμπέρασμα. Γιατί αν θέλετε, αυτό το οποίο λέει στο σημείωμα που άφησε στο ΚΚΕ και προσωπικά βεβαίως προς τον σύντροφο τον Δημήτρη τον Κουτσούμπα, και λέει να επιληφθεί προσωπικά για να γίνει σεβαστή όχι μόνο η ιδεολογία του, η κομμουνιστική ιδεολογία του, αλλά και οι αγώνες του για την ενότητα των Ελλήνων. Ενότητα των Ελλήνων σε αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Το να μπορούν να ζήσουν πραγματικά καλύτερες μέρες, με σύγχρονα δικαιώματα, κάνοντας κουμάντο στον τόπο του, πράγματα για τα οποία και ο ίδιος αγωνίστηκε σε ολόκληρη την ζωή του. Ανεξάρτητα από διαφορετικές προσεγγίσεις, απόψεις, επιλογές, που σε τελική ανάλυση και ο ίδιος, στον επίλογο που τον γράφει μόνο του, αναγνωρίζει ότι αυτά ήταν οι λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες, και ότι τα μεγάλα μεγέθη είναι αυτό, το να μην παραδίνεσαι, το να αγωνίζεσαι καθημερινά, ότι ο λαός ο ίδιος έχει τη δύναμη να κατακτήσει ό,τι πιο ψηλό, ό,τι πιο όμορφο δημιουργεί ο ίδιος στην ιστορία του. Ενότητα των Ελλήνων, ναι, πολύ μεγάλη κουβέντα η ενότητα των Ελλήνων και οι αγώνες τέλος πάντων για μια διαφορετική ζωή, μια διαφορετική καθημερινότητα. Τα βλέπουμε όλα αυτά, κύριε Νικολάου. Είχαμε και πλούσια επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες. Και μέχρι και χθες και νομοσχέδια. Και ειδικά στο θέμα της ενότητας, να σταθώ πριν πάμε στα νομοσχέδια, ότι ψάχνουμε αφορμή να χωριστούμε χωρίς λόγο, κύριε Νικολάου, είτε είμαστε εμβολιαστές ή μη εμβολιασμένοι, μη εμβολιασμένοι, αρνητές ή πιστοί του ιού, δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν έχουμε εύκολη την ενότητα μέσα στο DNA μας, δηλαδή μακάρι λίγο να είχαμε από το Μίκη τη διάθεση. Κοιτάξτε, κύριε Καραμπονά, η αλήθεια είναι η εξής. Δεν έχει να χωρίσει τίποτα ο ένας εργαζόμενος Έλληνας σήμερα, ένας εργαζόμενος στη χώρα μας δηλαδή, με τον διπλανό, που και οι δύο παίρνουν από 360 έως 450-560 ευρώ, οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν τις βαθιές αντιδραστικές αλλαγές που όλες οι κυβερνήσεις με τον ένα με τον άλλο τρόπο έβαλαν το λιθαράκι τους για να έχουμε σήμερα αυτό το απαράδεκτο νομοθετικό έκτρωμα, για παράδειγμα, που πέρασε για τη δεκάωρη δουλειά, ή το χθεσινό που ξυλώνει και ιδιωτικοποιεί την επικουρική ασφάλιση. Δεν έχει τίποτα να χωρίσει ο ένας με τον άλλον. Βεβαίως, οι κυβερνήσεις οι οποίες εξυπηρετούν διαφορετικά συμφέροντα από τα συμφέροντα των εργαζομένων. Γι' αυτό είναι καθαρό, νομίζω, ότι εξυπηρετούν τα συμφέροντα των εργοδοτών, της μεγαλοεργοδοσίας, των βιομηχάνων. Αυτοί έχουν να επωφεληθούν και από τη δεκάωρη δουλειά και από το άνοιγμα της επικουρικής ασφάλισης σε ένα νέο κλάδο
επενδύσεων ιδιωτικοποίησης, τζογαρίσματος των ασφαλιστικών ταμείων, αυτοί κερδίζουν. Άρα λοιπόν θέλει μεγάλη δουλειά και νομίζω εδώ μπορεί να φωτίσει όλη η παρακαταθήκη των κοινωνικών αγώνων του ελληνικού λαού, η οποία αν θέλετε αποκρισταλώνεται στη μουσική του Μίκη Θοδωράκη και στα ποίηματα των μεγάλων ποιητών που ο ίδιος έβαλε στο στόμα μας. Ναι. Αυτό αν θέλετε είναι και ένα απόσταγμα. Άρα λοιπόν θέλει προσπάθεια για να κατανοήσουμε την πραγματικότητα αυτή και θέλει προσπάθεια για να ξεπεράσουμε και τα χοντρά ψέγματα, να το πω και έτσι, την προπαγάνδα που κάνει η κυβέρνηση για να αιτιολογήσει στο μυαλό και στη συνείδηση των εργαζομένων, των βιοπαλαιστών στις πόλεις και στα χωριά των αλλαγών αυτών των νόμων, του ασφαλιστικού για παράδειγμα και τα λοιπά. Όταν λέει για παράδειγμα ότι, να φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος περίπου, μιλάμε. Όταν λέει ότι εγώ με αυτές τις νομοθετικές αλλαγές τις χθεσινές για παράδειγμα εξασφαλίζω ότι δεν θα πληρώνουν οι νέοι εργαζόμενοι τις συντάξεις των συνταξιούχων. Μα οι νέοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν τις συντάξεις των συνταξιούχων. Άνθρωποι για 40, 30 και 40 χρόνια κατέθεταν εισφορές. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Εδώ υπάρχει και μια αντίφαση, κύριε Νικολάου, διότι αν δεν πληρώνει κανείς τις συντάξεις των συνταξιούχων, ποιος θα τις πληρώσει στο τέλος? Μα γιατί τις έχουν πληρώσει ήδη οι συνταξιούχοι τις συντάξεις τους, κύριε Καραμαούνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άσχετα που η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ με τις κυβερνήσεις τους, τα κουρέψανε αυτά. Κουρέψανε τα ασφαλιστικά ταμεία, τα κλέψανε την περίοδο των μνημονίων κτλ. Και κανείς δεν βγήκε να πει ότι θα τα γυρίσω πίσω τα κλεμμένα, για παράδειγμα, όταν το ΚΚΕ κατέθεσε αυτές τις προτάσεις στη Βουλή. Πάντως, λοιπόν, ότι εξασφαλίζεται, λέει η κυβέρνηση, εξασφαλίζουμε τις συντάξεις και των νέων τριαντάριδων. Όταν ολόκληρη η παγκόσμια εμπειρία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός, και στη Σουηδία και στη Γερμανία, αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Βρετανία, στη ΣΥΠΑ, δείχνει ότι αυτά τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα είναι ευπαθή, οδηγούν σε χαμηλότερες συντάξεις από ό,τι πριν. Άρα είναι κοντά ψέματα. Και περιέχουν και ρίσκο βεβαίως. Και μεγάλο ρίσκο. Όλα αυτά λοιπόν τα ψέγματα έχουν κοντά ποδάρια και οι πάλι του λαού μας και απέναντι στον νόμο Χατζητάκη και απέναντι σε αυτό το νέο αντιασφαλιστικό νόμο θα κλιμακωθεί και εμείς ακόμα είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για τις δυνάμεις μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα και στο λόγο για να μην περάσουν, να μην εφαρμοστούν. Και βέβαια σε ένα διάστημα, κύριε Νικολάου, σε ένα χρονικό διάστημα, γιατί παίζει το ρόλο της και η πανδημία και όλη αυτή η οικονομική δυσπραγία που δημιουργήθηκε σε πολλούς επαγγελματικούς κλάδους, στην πλειονότητα θα λέγαμε των κλάδων, να περνούν τόσο σημαντικά νομοσχέδια για το μέλλον. Όμως ήθελα να μας μεταφέρετε και την εμπειρία σας και την τάση τέλος πάντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι αυτό το μικρό διάστημα που είχε δοθεί μια περίοδος χάριτος, ας πούμε, περνάει τώρα. Έτσι, επιστρέφουμε σε δημοσιονομική σκληρότητα για όλα τα κράτη-μέλη. Αυτή θεωρώ από όσα μπορώ να αντιληφθώ ότι είναι η τάση, έτσι. Κοιτάξτε, όπως και να το κάνουμε, αυτό που έχει σημασία για τον ελληνικό λαό, για τους εργαζόμενους, είναι να καταλάβουν ότι είτε χαλάρωση είτε σκληρότητα είναι πραγματικά τα δύο πρόσωπα του ουρανού, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Σκεφτείτε, τώρα που υποτίθεται ότι βρισκόμασταν σε περίοδο χαλαρότητας με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δανείζει ακόμα και με αρνητικά επιτόκια κτλ., να αναλαμβάνει αυτή υποτίθεται να καλύψει ομόλογα δάνεια και τα ρέστα. Ο ελληνικός λαός δεν φορτώθηκε το κόστος των εκατοντάδων εκατομμυρίων που επιδότησε η ελληνική κυβέρνηση φερρυπίν, τους μεγάλους τουριστικούς ξενοδοχειακούς ομίλους, τους μεγάλους μεταφορικούς ομίλους, τους ομίλους των αερομεταφορών, τα 150-200 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, την Aegean, τις επιδοτήσεις των εφοπλιστές. Άρα λοιπόν πρέπει ο ελληνικός λαός. Βεβαίως έχει σημασία να βλέπουμε τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά δεν μπορεί να αποδίδει, να καταθέτει αν θέλετε τις ελπίδες του στην αλλαγή ή όχι της πολιτικής που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κάθε κράτος μέλος, γιατί αυτές είναι από χέρι αντιλαϊκές. Δείτε, για παράδειγμα, ένα τρισεκατομμύριο είναι το σύνολο των κονδυλίων που υποτίθεται θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 27, ο προϋπολογισμός, εν πάση περιπτώσει, της Ένωσης. Πού θα κατευθυνθούν αυτό το 1-3 εκατομμύριο, από το οποίο στην Ελλάδα αναλογούν σε πρώτη φάση αυτά τα 30 περίπου δις
θα πάρουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως λένε. Θα κατευθυνθούν για να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες, για παράδειγμα, αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής προστασίας, ή για να καλυφθούν οι πλήρεις αποζημιώσεις στους πηγέντες του προηγούμενου διαστήματος. Θα πάνε για πρόβληψη. Βέβαια. Θα πάνε για το σύστημα υγείας, θα πάνε για την παιδεία, θα πάνε για αυξήσεις στους μισθούς. Αφού ήδη το σύστημα υγείας με το νέο ΕΣΥ, η κυβέρνηση, και με τα μέτρα που παίρνει τώρα με αφορμή το εμβόλιο και το λεγόμενο αντιεμβολιαστικό κίνημα, που δεν είναι τέτοιο, και ίδια το προμοτάρι, δηλαδή, που κάνει τη δουλειά, είναι αναστολές, αποδυνάμωση και γέμισμα των κενών με τον ιδιωτικό τομέα. Είτε με συμβάσεις γενίκευση αυτών των τριήμινων, τετράμινων συμβάσεων που δεν αποτελούν λύση για τη θωράκιση του συστήματος υγείας του κρατικού, είτε δίνοντας ακόμη περισσότερο, σπρώχνοντας τους εργαζόμενους στο λαό να πάνε στα ιδιωτικά κέντρα, όπως είχαν και όλη την περίοδο της πανδημίας. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέμε εμείς ότι ο λαός μας πρέπει να τα μετρήσει αυτά. Είναι από χέρι χαμένος αν συνεχίσει να ακολουθεί αυτή την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της στρατηγικής της, που με συνέπεια υλοποιούν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ σαν κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ σαν κυβέρνηση. Αλλά έχει μεγάλο συμφέρον να κορυφώσει, να κλιμακώσει τον αγώνα του ενάντια σε αυτή την πολιτική, με επίκεντρο τα σύγχρονα δικαιώματά του, με επίκεντρο, για παράδειγμα, να στελεχωθούν οι δημόσιες κρατικές μονάδες υγείας με προσωπικό μόνιμο και σταθερό, με το αναγκαίο υλικό, αντίστοιχα η πολιτική προστασία με τους ίδιους όρους, να διεκδικήσει αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, δικαιώματα που αντιστοιχούν τον 21ο αιώνα και όχι σε αυτόν τον μεσαίωνα που θέλουν να μας γυρίσουν όλοι μαζί, με προεξάρχουσα την Ευρωπαϊκή Ένωση που δίνει τον τόνο. Κύριε Νικολάου, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την παρέμβαση, για αυτή τη συνομιλία. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ ευχαριστώ, καλούς αγώνες όλους.